Άλλη μια ξεχωριστή τηλεοπτική μηχανοκίνητη εμπειρία ξεκινάει τώρα στην οθόνη σου. Γι' αυτό μην ξεχνάς, πάντα να φοράς κράνος και ζώνη στην καθημερινότητά σου και στις μετακινήσεις σου. Engine Power και όλη η Ελλάδα ενώνεται μέσα από μια εκπομπή. Όλος ο κόσμος της μηχανοκίνησης εδώ στο Engine Power μπορεί, προσπαθεί και προβάλλεται στο μέγιστο. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, Instagram και TikTok. Κάτι παλεύουμε και εκεί πέρα, υπάρχουμε και εκεί, ακολουθήστε μας. Και το πιο σημαντικό, διαδώστε, κοινοποιήστε. Κάθε εκπομπή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για το λόγο ότι θέλουμε ο μηχανοκίνητος χώρος, ο μηχανοκίνητος κόσμος να ανέβει πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Είναι σημαντικό να μπει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σε όλα τα σπίτια. Γιατί? Γιατί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σώζει ζωές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα. Με το να αρχίσουμε να μαθαίνουμε και να έχουμε σωστή οδηγική παιδεία και σωστή οδηγική συμπεριφορά. Τώρα όμως ας ξεκινήσουμε και πάμε στο πρώτο θέμα για σήμερα. Και τι είναι το best seller αυτής της εβδομάδας? Για να δούμε τι ξεχωριστό έχουμε και για αυτή τη εβδομάδα. Στο χώρο της μοτοσικλέτας. Ένα σοβαρό και ιδιαίτερο μηχανάκι, το οποίο έχει βγάλει η εταιρεία μας Aprilia, είναι το Aprilia RS660. Μια ιδιαίτερη έκδοση και θα έλεγα μοναδική είναι το RS660 Limited Edition. Η Aprilia RS660 γιορτάζει το πρώτο σημαντικό ορόσημο στην κατηγορία της στο American Twins Cup 2021. Με το θρίαμβο που έκανε η Aprilia στο Twins Cup το 2021, αποφάσισε να βγάλει κάποια συγκεκριμένα μοντέλα με μια μοναδική έκδοση στα 1500 τεμάχια. Ένα λοιπόν ιδιαίτερο μοντέλο, το οποίο κατατάσσεται και αυτό στα 1500 τεμάχια στις συγκεκριμένες έκδοσεις, είναι το συγκεκριμένο μηχανάκι, το Aprilia RS Limited Edition. Και συγκεκριμένα αυτό το μηχανάκι είναι το 694ο μοντέλο, το οποίο έβγαλε η Aprilia. Όχημα είναι στα 660 κυβικά, αλλά αυτό που το κάνει να διαφέρει από τις υπόλοιπες εκδόσεις είναι η υποδύναμή του. Η συγκεκριμένη έκδοση βγαίνει σε 100 ύπους υποδύναμη. Επίσης παρέχει λογισμικό ανεστράμενης αλλαγής στο κυβότιο ταχυτήτων, που αυτόματα το κάνει πολύ πιο racing και ειδικεύεται σε ένα track day. Θα μπορούσατε να ανακαλύψετε αυτή τη μοναδική έκδοση του RS660 στο κατάστημά μας. Απολαύστε το μοναδικό και racing μηχανάκι μας της Aprilia στο επόμενο βίντεο.
Discovery. Ανακαλύπτουμε τον κόσμο της μηχανοκίνησης, του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Γενικότερα το ταξίδι μας συνεχίζεται καθημερινά, κάθε μέρα, κάπου αλλού. Είμαστε για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το χώρο. Engine Power και οι εκπλήξεις δεν σταματάνε για κανέναν λόγο. Δεν σταματάμε για καραντίνες, δεν σταματάμε για COVID, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ανεβάσουμε την ένταση, να ανεβάσουμε την αδρεναλίνη και γενικότερα να χτυπήσουν όλα στο κόκκινο. Είμαστε στο Κιάτο και πάμε να βρούμε έναν φίλο, τον Χρήστο Αγαπίδη, που σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Πάμε! Χριστάρα μου, πού είσαι παλικάρι μου? Τι κάνεις, γιατί έκλεισες αυτή? Έτσι, εδώ πέρα. Ήρθα για ένταση. Καλά κάνεις. Ήρθα για αδρεναλίνη, ήρθα για βόλτα. Θα σε πάω, με τι θέλεις. Τι να με πας, με κάτι γρήγορα, να μην ανεβάσουμε λίγο την αδρεναλίνη, γιατί έχουμε μιζεριάσει να μείνουμε στην καραντίνα, δεν γίνεται. Πρέπει να νιώσουμε λίγο ξανά, λίγο... Κατάλαβα, θα σε πάω με ένα TDM βόλτα, έχω ένα TDM άκη. Τι TDM, φίλε? Τι DM, κάθε μέρα κυκλοφορώ με την DM, με την DM, τα πάμε. Καλά, αλλά ανέβα, πάμε και θα δεις. Σοβαρά τώρα, αλήθεια, με την DM, πάμε, έλα. Για λέγε τώρα. Τι DM είναι. Καλά, μόνο την DM δεν είναι αυτό, αλλά οκ, για πάμε. Το έχεις κάνει για σκηνικό. Πω, χαμός. Πάμε. Χρήστο, πώς έζησες το 2020 μέσα στην καραντίνα? Είχα κάποιες δύσκολες στιγμές της ζωής μου, αλλά άμα με ρωτάς πάνω στο μηχανοκίνητο, θα πήγαμε περίφημα, πιστεύω φέτος. Άκουσα πάλι από ό,τι και έμαθα και το ατομικό σου ρεκόρ το κατέβασες κι άλλο. Ναι, κάναμε 758, το οποίο είναι δεύτερο καλύτερο χρόνο στην Ελλάδα. Γενικότερα, ο μηχανικός αθλητισμός είναι για το 2020, παρόλο που και την καραντίνα, νομίζω ότι έσπασε πολλά ρεκόρ, γίνανε πολλά ρεκόρ και δείχνει ότι συνέχεια ανεβαίνει. Ναι, αυτό θα σου έλεγα και εγώ στην πορεία. Έχουν κάνει προσπάθεια πολύ μεγάλη οι Λέσχες και είδαμε μία πρόοδο το 2020 από θέμα πίστας και πρόσθεσης. Ναι, σημαντικό. Όταν αυτά θα κάνουμε και εμείς καλύτερους χρόνους. Πραγματικά αυτό που λέω, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι στα καλύτερά του. Μου κάνει εντύπωση το ότι επέλεξες να πάμε βόλτα να δούμε το DM, ενώ νομίζω ότι έχεις πολύ πιο δυνατά μηχανάκια. Ναι, πιστεύω ότι το DM θα σε ικανοποιήσει, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλήθεια τώρα? Ναι. Σοβαρά? Ναι. Να κατηθώ. Τρομάζεις, έτσι μου τα λες. Για κρατήσω. We'll be right back.
Χρήστο Ξεκόλα, μιλάμε μόνο την BMW, είναι το εργαλείο. Κοντά παραπονιέτο. Πες μου να με πει και πού θα άλογα κρύβονται από κάτω. Σωματέ. Ωραία για έκκληση, Μιχάλη, αυτό. Είναι το DTM που κάναμε το πανελλήνιο ρεκόρ, φίλε, το 8-4 στο Αγρίνιο. Τώρα τσιγούνται, γιατί τρελάθηκα, μιλάω. Κοντά παρα, μιλάμε κρατιόμουν και δεν μπορούσα να κρατηθώ πάνω στη σέλα. Λέω να φύγω τώρα. Το είπα γιατί δεν θα ανέβαινε. Απίστευτο, απίστευτο, δεν το συζητάω καθόλου. Χρήστος Αγαπίδης, μιλάμε, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Ποτάμι το μηχανάκι, αγωνιστικό πανέλο ρεκόρ. Πώς γίνεται αυτό το αθλήμα να συνδυάζονται, μόνο εδώ με το πίσω. Κάνα, θες πόσο έχεις σκεφτεί το μυαλό σου και το κάνεις αυτό το πράγμα. Έτσι να σου πω τώρα, εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι μυστικά, δεν πάντα πούμε. Και συγγνώμη, γιατί έχεις καθημερινά τώρα αυτό το μηχανάκι και κυκλοφορείς. Εντάξει, το τούρμπο το μηχανάκι έχει επιλογή και να το έχεις και για βόλτα και για πιο εξτρεμ καταστάσεις. Εντάξει, ασύλλητα πράγματα, ασύλλητα. Απολαύστε βόλτα Χρήστο Αγαπίδη και όπως σας υποσχέθηκα, ένταση αδρεναλίνη στο μάξιμο. Engine Power και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δημήτρη Δημητρίου. Δημήτρη μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στο Engine Power, γιατί τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το μηχανοκίνητο χώρο, όλο ακούω για τον Δημήτρη Δημητρίου, αλλά σήμερα θα μάθω περισσότερα για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη τιμή που είσαι στο χώρο μου και στην εκπομπή. Στο πυρηνικό οπλοστάσιο εδώ πέρα του Δημήτρη Δημητρίου είμαστε, παρακαλώ. Πόσα χρόνια ασχολούσαι καταρχήν με το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Ξεκίνησα τους αγώνες το 2012.
Το 11 τελείωσα το αυτοκίνητό μου, ένα πελασκό να έχω, και το 12 ξεκίνησα ενεργά συνέχεια όλη τη χρονιά, δηλαδή στους αγώνες. Από το 12 το έχω πάει μέχρι τώρα κανονικά κάθε χρόνο. Δημήτρη, πώς προκύπτει, γιατί συνέχεια το βλέπω και το ακούω αυτό, να είσαι ένας αθλητής που είτε στον χώρο του drift αλλά και συγχρόνως τώρα στα τελευταία χρόνια και στις αναβάσεις, πολύ αρεστός και αγαπητός? Νομίζω, όπως είπα, ότι θέλουν ο κόσμος να δίνει στον πραγματικό σε αυτό. Αυτό, αν δεν είσαι συσταγωγικά, δηλαδή να δείχνεις άλλα πράγματα, το τι είσαι πραγματικά και το τι προσφέρεις παρά έξω, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, πρέπει να πηγαίνεις σε έναν αγώνα, σε οποιαδήποτε εκδήλωση είναι αυτή, που να δείχνεις πραγματικά αυτό που είσαι. Σωστό. Σαν άνθρωπος. Να χαιρετάς τον κάθε ένα που είναι δίπλα σου. Σωστό. Εντάξει, εγώ πάω σε μια ανάβαση δηλαδή και δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι στην αθλητής μου και να μην του πω καλημέρα. Αφού πάω και πήγα εγώ, οι άνθρωποι ήταν εκεί, καλημέρα θα πω. Ναι. Αυτό όταν παρουσιάστηκα εγώ στους αγώνες των αναβάσεων, σαν ξένος, θα σου πω την αλήθεια, κάτι μου είχε κάνει εντύπωση. Και από πολύ μεγάλο όνομα των αναβάσεων είπαν, όχι, ήρθαν οι ντριφτάδες. Ναι. Μας είχαν δηλαδή συσσαγωγικά ότι ήμασταν τα κακά παιδιά. Σε πληροφορώ αυτή τη στιγμή, από τα πολύ μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο των αναβάσεων, δεν υπάρχει φορά που να πάμε σε ανάβαση και να μην έρθει και να με χαιρετήσει ο ίδιος. Πολύ σημαντικό. Αυτό το έχω πετύχει με τη συμπεριφορά μου απέναντι σε αυτούς όλους, τους μεγάλους ανθρώπους που έχουν αφήσει ιστορία στους αγώνες. Πήγα εγώ πιο καινούριος σε ένα χώρο και ούτε δημιούργησα πρόβλημα, ούτε τους είπα ήρθα εγώ ο κάποιος. Και αυτό το κέρδισα εγώ. Αυτό το βλέπει λοιπόν ο κόσμος. Δεν υπάρχει αγώνας να πάω και να μην χαιρετήσω τον κόσμο όταν κατεβαίνω, που κατεβαίνω τσιλιτός, γιατί όλος ο κόσμος χειροκροτάει. Το λιγότερο μπορώ να κάνω που έρχεται εκεί πέρα και κάθεται τόσες ώρες και χαιρετάει και βαράει παλαμάκια και τρώει τον ήλιο ή τη βροχή αντίστοιχα σε κάποιο αγώνα, το λιγότερο μπορώ να κάνω να το χαιρετήσω και να το πω να ευχαριστώ. Γιατί χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχουν αγώνες. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, το κλειδί στην ουσία της επιτυχίας για να είσαι αρεστός και να είσαι το καλό παιδί είναι ότι πας και το διασκεδάζεις. Φυσικά. Το απολαμβάνεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Για μένα ο αγώνας είναι πρώτα να περάσουμε καλά, με ασφάλεια. Μπράβο. Και να το ευχαριστηθούμε. Και μετά είναι η νίκη ή η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και τελευταία θέση. Σε αυτό πάντως να σου πω κάτι, και εγώ το πιστεύω και για τον τηλεθεατή που μας βλέπει και για τον κόσμο που δεν ασχολείται με το μηχανοκίνητο κόσμο, χώρο. Αν οι αθλητές περνάνε καλά, φαίνεται και στον κόσμο και συγχρόνως και ο κόσμος θα έρθει περισσότερο για να τους δει. Αυτές οι ίντρικες, αυτές οι κόντες που πιθανόν υπάρχουν, νομίζω τελικά δεν ωφελούν ούτε τους ίδιους, αλλά και πόσο περισσότερο πιστεύω και τον κόσμο που παρακολουθεί και θέλει να είναι εκεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αν το δουν όλοι, μάζω για τους οδηγούς, για εμάς, για αυτό που κάνει τον αγώνα μας, ότι όλοι μας, όσοι είμαστε στην Ελλάδα, πόσοι είμαστε στον χώρο του drift, 50 οδηγοί. Στον χώρο των αναβάσεων, άλλοι 100 οδηγοί, να το βάλουμε σύνολο. Όλοι μας έχουμε κύπελα. Σωστή. Ένα ράφι κύπελα. Και λοιπόν, τι έγινε, τι άλλαξε. Ναι. Αυτό που έμεινε είναι πότε πήγες σε έναν αγώνα και πέρασες τέλεια με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου, με τους θεατές σου. Αυτό είναι που μετράει. Για πες μου κάτι αξέχαστο που σου έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι που... από αγώνες. Ας σου πω ένα που δεν έχει να κάνει με αγώνες. Για πες. Ήταν μια καθημερινή. Ναι. Εγώ, ο φίλος μου Γιωργούλας και ο Τάξης Καλτσάς φύγαμε από τα μαγαζιά μας, οδηγία αγώνων, πήγαμε στο καρτόδρομο με τα αυτοκίνητά μας Αγίου Ταχύ. Κλείσαμε το καρτόδρομο για 2 ώρες και κάναμε μεταξύ μας αγώνα με κράνη, έτσι, με ζώνη κανονικά, για να μπορέσουμε να δούμε και καλά ποιος θα βγει πρώτος και να πάμε μετά να φάμε σουβλάκια. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι δεν έμεινε άντερο. Παίρνεις από σουβλάκια, είμαι σίγουρος. Δεν έμεινε άντερο, εντάξει. Λοιπόν, έχει μείνει αξέχαστο σε όλους. Ο Τάξης αυτή τη στιγμή στην Αμερική και σε πληροφορώ ότι κάθε φορά που μιλάμε μου λέει πότε θα πάμε στο καρτόδρομο με τα γιοταχή. Ναι, δηλαδή θέλω να σου δώσω να καταλάβεις ότι τελικά δεν έχει να κάνει ούτε το αγωνιστικό, ούτε ο αγώνας. Η παρέα και πώς θα περάσεις ωραία. Ποιο θα ήταν ένα μήνυμα ή θα ήθελε να πεις στους τηλεθεατές γενικότερα και στον κόσμο που μας βλέπει για να ασχοληθούν ή γενικότερα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Πρώτα-πρώτα, το πρώτο πράγμα δηλαδή να μην κάνουν τις βλακίες που κάνουν οι νέοι οδηγοί στους δρόμους. Που τους έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι. Κι εγώ. Έτσι. Κι εγώ ο ίδιος έχω κάνει άπειρες βλακίες και λάθη τραγικά στον δρόμο. Το σωστό και το ασφαλής είναι να μην το κάνουν. Ναι. Σίγουρα θα το κάνουν. Ναι. Δηλαδή, αυτό το ότι κάνουν κόντρες, το ότι κάνουν drift στον δρόμο και όλα αυτά που τα έχουμε δει, που τα έχουμε κάνει κι εμείς. Ναι, έτσι ναι. Και εγώ και άλλοι πολλοί, ναι. Συνάδελφοί μου. Έτσι. Θα ήθελα τα παιδιά αυτά, επειδή σήμερα τα οικονομικά είναι πιο εύκολα,
και πιο, οι τιμές πιο προσιτές από ό,τι ήταν τα παλιά τα χρόνια. Σωστά. Να πούνε ότι ξέρεις κάτι, θα μπορέσω να κάνω με το αυτοκίνητο μου 2 αγώνες το χρόνο. Είτε είναι αυτό το dragster να δει την ταχύτητά του. Γιατί όλοι οι πιτσιρικάδες έχουν αυτοκίνητο φτιαγμένο. Ναι. Αντί να πηγαίνουν στο Ολυμπιακό χωριό για να κάνουν κόντρες, ας κάνουν σε έναν επίσημο αγώνα dragster κόντρα μεταξύ τους με τον χρόνο. Σωστό. Σωστό είναι αυτό, έτσι. Πολύ ωραίο αυτό που λες, ναι. Πάντως. Αυτό καταρχήν και περισσότερες συμμετοχές υπάρχουν και περισσότερο. Ναι, και αντίστοιχα από τους οργανωτές πλέον που οργανώνουν αγώνες να δίνουν και στους πιτσιρικάδες ένα κίνητρο. Δηλαδή μια κατηγορία που να τους βοηθάνε και αυτοί λίγο παραπάνω για να είναι πιο οικονομικά τα πράγματα και για αυτούς. Και αυτό πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό που λες. Τα καινούρια παιδιά που δεν είναι στο χώρο. Σωστό, σωστό, να μπουν, σωστό. Γιατί όποιος μπαίνει σιγά σιγά εξελίσσεται και σιγά σιγά ανεβάζει το αυτοκίνητό του και μπαίνει και αυτή η διαδικασία να επενδύσει πάνω σε αυτό το πράγμα. Όπως επενδύσαμε όλοι μας, έτσι. Ναι. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και να συνεχίσει να προσφέρει θέαμα όπως το κάνει εδώ και τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα που κάνουμε και καταστρέφουν το όχημά μας και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αποφεύγουμε να οδηγούμε με αναμένο το check engine ή το λαμπάκι του λαδιού. Ενώ υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές λιχνίες τις οποίες μπορούμε να τις αγνοήσουμε, όταν ανάβουν οι συγκεκριμένες ενδείξεις στο όχημά μας, πρέπει άμεσα να κινητοποιούμε το όχημά μας και καλούμε την οδική βοήθεια ώστε να μας μεταφέρει στο πλησιέστερο συνεργείο. Αποφεύγουμε να οδηγούμε συστηματικά με χαμηλή στάθμη καυσίμου. Όλοι μπορεί να έχουμε μείνει από βενζίνη κάποια φορά, αλλά αν οδηγούμε συστηματικά με αναμένο το λαμπάκι, τότε η αντλία βενζίνης μπορεί να τραβήξει κάποιο σκουπιδάκι ή κάποια βρωμιά από το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου μας και να μας προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη. Αποφεύγουμε να έχουμε μόνιμα κουκουλωμένο το όχημά μας. Ενώ οι κουκούλες αυτοκινήτων είναι μια καλή μέθοδος προστασίας για το όχημά μας, αν τις αφήσουμε πάρα πολύ καιρό, δημιουργούνται υδραθμοί, οι οποίοι δημιουργούν μούχλα, δυσοσμία και διαβρώνουν το αυτοκίνητό μας από κάτω. Επίσης, η κουκούλα όταν μένει πάρα πολύ καιρό πάνω στο όχημά μας, με την δύναμη του αέρα τρίβεται πάνω στο χρώμα του αυτοκινήτου, οπότε δημιουργεί φθορές και μας χαλάει το βερνίκι του χρώματος. Δίνουμε σημασία σε τυχόν διαρροές εκεί που παρκάρουμε το όχημά μας. Μπορεί να προσέξουμε μια κοιλίδα από λάδια ή μια κοιλίδα από ψυκτικό υγρό. Αν δούμε κάτι ανησυχητικό, ενημερώνουμε το μηχανικό μας ή απευθυνόμαστε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο. Χρησιμοποιούμε πάντα το σωστό τύπο λιπαντικού. Κοιτάμε πάντα το βιβλίο του κατασκευαστή τι τύπο λιπαντικού χρειάζεται το όχημά μας. Επίσης, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ νερό στο σύστημα ψύξης του οχήματός μας. Χρησιμοποιούμε μόνο το κατάλληλο ψυκτικό υγρό. Τέλος, αποφεύγουμε τα αμφίβολης ποιότητας ανταλλακτικά. Μπορεί να είναι πολύ δελεαστικά με τη χαμηλή τιμή τους, αλλά δημιουργούν μεγαλύτερες ζημιές από ό,τι διορθώνουν. Ακολουθώντας αυτές τις απλές συμβουλές, παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής του οχήματός μας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Δεν γίνεται, με πιέζει πολύ, ρε φίλε. Είναι κάνει μια κάμερα άλλη μέρα. Μαλάκα, δεν γίνεται, αφού εγώ δεν το έχω τώρα με κάμερες και τέτοια. Δεν μπορώ. Εγώ άσε με να βιδώσω, να στο φτιάξω, να βάλουμε τα κολάρα, να το οδηγήσω μετά, άμα θες να γουστάρεις, να το δεις. Και όλα καλά. Τώρα πια βίντεο, ρε φίλε. Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Εντάξει, τώρα με κυνηγάει με την κάμερα πίσω, μαλάκα, άλλη μέρα. Δεν γίνεται. Τι θα κάνουμε. Να βάλουμε κινητήρα μέσα, εσύ. Πάπα μοτέρ. Έχω ετοιμάσει, έχω χαρίσει. Ναι. Πέρα να πιω νωρίς. Λέω δεν θα έρθω. Δεν γίνεται να μην έρθει. Σα! Αλλά έκανε κούκλα. Το πλύνες τώρα. Κάτι έχω κάνει. Ήταν, αλλά, η αλήθεια είναι, στο προηγούμενο βίντεο ήταν εμετός. Τα μάξα με το. Το κάναμε ένα πάνι τώρα. Κι όμως, αισθητά φαίνεται στην GoPro, κάτσε να την γυρίσω το καλύτερο, το φτιάξω, sorry τα δάχτυλα, ναι. Α, κοίτα τούνελ, μουνάρα είναι μαλάκα. Πώς το βλέπεις? Μουνάρα. Κάτω το ξαναδεί εγώ, απλά κοιτάω για τον κόσμο εκείνη τη φάση. Σωληνάκι από εδώ, ψηλή χειροφρένου, βάσης, χαμός, αλλοπτική, ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Καθάρισε ρε φίλε. Ωραίες κολλήσεις, ωραίο τούνελ. Η αλήθεια είναι, στην αρχή με ανησύχησε λίγο. Στην αρχή με φόβησε. Είχες μια ναι, έβλεπα πολλές τρύπες. Και έλεγα, θα μπαίνουν καρδιά μου εκεί μέσα. Όχι ποντίκια. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο Λουκά.
Και τι άλλο έχουμε εδώ, έχεις βάλει ψυγεία, κάνεις πρόβατο, ε. Α. Βάλαμε πέσω τη νέα ανάρτηση. Λοιπόν, παραγγείλαμε και ήρθε η νέα K-Sport Drift Pack με custom ελατήρια. Πήραμε έξτρα ελατήρια για δοκιμή, πιο μαλακά, πιο σκληρά, ε. Έχουμε δύο σετ λοιπόν να δοκιμάσουμε όταν έρθει η ώρα. Σωστά. Το καλό με αυτή την ανάρτηση είναι ότι είναι ρυθμιζόμενη από πάνω. Έχει 32 σκάλες, γυρνάω πλάνο, 32 σκάλες σκληρότητας. 36, ε. Το πίσω. Από το ψυγείο που φορά τις σειρές. Κατάλαβα τι σου είπαν. Τι? Μαλάκα. Με είπανε ηλίθιο. Το ίδιο είναι. Στάθη. Ε. Ντου. Ντου. Σώτο. Ντου. 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 Λοιπόν, 36 κάλες σκληρότητας. Όπου αυτό θα με βοηθάει εμένα σε σχέση με την προηγούμενη ανάρτηση, θα με βοηθάει πάρα πολύ να σετάρω το αυτοκίνητο σε σχέση με την πίστα, με τις απαιτήσεις βασικά της πίστας που βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή. Το λέω σε σχέση με την προηγούμενη γιατί, προηγούμενη είχα custom με αμορτισέρ κόνη, την φτιαγμένη εδώ Ελλάδα, το έβλεπα πιο εύκολο γιατί μπορούσα έτσι να δουλέψω. Είναι τα αμορτισέρ, πού τα ρε, να τα, χα! Να τα, αυτά εδώ. Αλλά να τα καινούρια. Την ευκαιρία τα δούμε. Η προσινή μπότα. Έτοιμη πιατέλο, ρυθμιζόμενη σε ύψος και έλα, σε ελατήρια, coilover. Πήρα και τα γόνατα κάτω από την Floss, μια εταιρεία στην Ολλανδία. Είναι της, προβλέπετε για την BC Racing. Η διαφορά την έχουμε ένα άλλο σπήρωμα εσωτερικά, αλλά θα το βελτιώσει, θα το φτιάξει βασικά ο TGS. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να δούμε το μοτέρ. Λοιπόν, Λουκάς Παυλόπουλος, θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να παρουσιάσουμε την κινητήρα. Ήθελες, ε. Ο λόγος, πάντα ήθελα. Ο λόγος που γίνεται αυτό το παιχνίδι. Και είναι ακριβώς πίσω μας. Είναι η περιουσία, είναι όλο το παιχνίδι που κάνουμε. Είναι 2JZ τελευταίας γενιάς, VVTi, ο λόγος της τρέλας. 2JZ τελευταίας γενιάς, όπως είπα και πριν, VVTi, ο οποίος δεν είναι μαμά, είναι βελτιωμένος σε όλα τα σημεία. Θέλεις, Λουκά, να μας βοηθήσεις, να τα πω εγώ. Λέγε και να σε διορθώνω. Σκίζω έτσι ρε, ε! Λέγε ρε μαλακά, πάμε μιλάς εσύ. Λοιπόν, έχουμε ένα κινητήρα όπου εδώ μέσα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ZRP, όπου μέσα από ZRP έχουμε πάρει αλλάζω πλανό. Μέσα από ZRP έχουμε πάρει BL αυτό το στάδιο που είναι Heavy Duty, Diamonds Evola με Upgrade Pyrus, SCL Metala, ARP V625 Plus. Επίσης έχει μεταλλική φυλάκια κεφαλής, φτιαγμένη κεφαλή, έχουμε αλλάξει έδρες και οδηγούς, βαλβίδες μεγαλύτερες Nissan, από κεντροφόρους είναι μαμά, έχουμε μονάχα τροχαλίες που είναι, μπορούμε να το δούμε ρυθμιζόμενους όσο αφορά το χρόνισμα. Θα το βάζω καπάκι. Να το. Είδαμε τι γίνεται εσωτερικά στο κινητήρα. Πάμε να δούμε βέβαια και εξωτερικά που έχει μεγάλη σημασία και εδώ. Και η ώρα η δική μας. Η ενότητα η δική μας. Η αγαπημένη μου ενότητα. Τα στέκια της μηχανοκίνησης. Οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για το NG Power και αυτή την εβδομάδα. Πάμε να τους γνωρίσουμε, πάμε να τους απολαύσουμε και πάμε να βρούμε λύσεις στην καθημερινότητά μας. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Carbon και απελευθέρωσε τον κινητήρα σου. Μείωση κατανάλωσης και ρήπων. Αύξηση απόδοσης και προστασία του κινητήρα σου από φθορές. X-Carbon. Γιατί αλλάζουμε τα δεδομένα στον καθαρισμό ενός κινητήρα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γιώργο. Mercedes Παρασκευάς από το 1965 με αφοσίωση στην ποιότητα.
Εθνική 724. Η λύση για κάθε τεχνικό πρόβλημα. 7 μέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο, άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά έχεις τον τεχνικό που χρειάζεσαι. Τεχνική 724. Όλη η τεχνική στη διάθεσή σου. Προσπαθούμε να είμαστε παντού, όπου μπορούμε δηλαδή, και βοηθήστε μας. Είναι πολύ σημαντικό. Οποιοδήποτε event και να γίνεται, όπου και να το κάνετε, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Εφόσον δεν μπορούμε να έρθουμε για κάποιον λόγο, στείλτε μας υλικό και εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα το δείξουμε στην εκπομπή. Θα το μοντάρουμε και θα παίξει. Άρα, όποιος κάνει οτιδήποτε που αφορά τον χώρο της μηχανοκίνησης, οποιοδήποτε event, μπορεί να μας στείλει αμοντάριστα πλάνα μέσα από κάποιο βίντεο που εκείνος θα δημιουργήσει και εμείς είμαστε εδώ για να το προβάλλουμε. Πάμε να δούμε όμως και σήμερα τι έχουμε για αυτή την εβδομάδα.
να στενάζουν τα γκολμπός και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σχίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σχίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Μου το ζητήσατε, σας τον έφερα. Με τι? Με το ηλεκτρικό όχημα της e-Horwin e-K1. Ειδικό, με δελτίο τύπου για κάργο, μετακινήσεις και μεταφορές. Η δύναμη του δεν έχει όρια. Ένα ντιλιβεράδικο καθαρά για μετακινήσεις ηλεκτρικό όχημα, το οποίο σου κάνει την καθημερινότητα πολύ πολύ καλύτερη. Γιατί? Γιατί μπορείς γρήγορα, εύκολα να μετακινείς οπτιδήποτε αντικείμενο και οποιοδήποτε βάρος, γιατί η δύναμη του e-K1 είναι μοναδική, αφού μπορεί να έχει δύο μπαταρίες ηλεκτρικές που να του δίνουν δύναμη με αυτονομία 160 χιλιόμετρων και άνω. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για κάποιον που στην καθημερινότητά του θέλει να κάνει πολλές μετακινήσεις, να μεταφέρει πράγματα ή αντικείμενα και συγχρόνως να μην σκέφτεται την κατανάλωση. Η κυνηγή σου κεραυνή, βράχος η άμυνα σου. Και της Ρεάλ το φοβήτρο έγινε το όνομά σου. Σημαντικά πλεονεκτήματα για την καθημερινότητά μας. Ποια είναι? Καταρχήν, έχουμε τη δυνατότητα να φορτίσουμε το κινητό μας με USB καλώδιο, το οποίο υπάρχει στο συγκεκριμένο πορτάκι. Από εκεί και πέρα, το Quiz Control, που μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας να κρατάμε μια σταθερή πορεία και σταθερή ταχύτητα, έτσι ώστε να μας διευκολύνει από το πάτημα του γκαζιού. Κάτι πολύ σοβαρό και κάτι πολύ διαφορετικό και ένα σοβαρό πλεονέκτημα στην καθημερινότητά μας. Επειδή το συγκεκριμένο e-K1 είναι για hard καταστάσεις, για δύσκολα πράγματα, γιατί έχει να κάνει με μετακινήσεις, με μεταφορές προϊόντων κτλ. Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές φορές το οδόστρωμα μπορεί να μην είναι και τόσο καθαρό. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να πηγαίνουμε σε οικοδομές, σε διάφορα άλλα σημεία ή σε εργοστάσια ή ακόμα σε μηχανουργία, σε συνεργεία κτλ. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να πατήσουμε κάποια πρόκα ή κάτι να μπει στο λάστιχό μας. Το βασικό πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο e-K1 ηλεκτρικό όχημα τι είναι? Ότι δεν ξεφουσκώνει το λάστιχο. Μπορούμε να μετακινηθούμε, παρόλο που έχει μπει πρόγκα, ώσπου να φτάσουμε στο επόμενο βουλκανιζατέρ για να μπορέσουμε να επιδιορθώσουμε το λαστικό μας και να ξαναείμαστε όπως πρέπει. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, τις αναρτήσεις του e-K1. Ένα σοβαρό πλεονέκτημα, το οποίο μας εξασφαλίζει τη σωστή οδηγική συμπεριφορά στην καθημερινότητά μας και την διευκόλυνσή μας σε περίπτωση που έχουμε βάλει έξτρα βάρος πίσω, που καταλαβαίνετε ότι η ισορροπία στο όχημά μας και η συμπεριφορά αλλάζει. Εδώ όμως έχουμε πραγματικά ένα μικρό μηχανάκι που είναι τόσο μεγάλο. ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Νικήστε, νικήστε. Τι έχουμε εδώ? Ένα μοναδικό, απίστευτα γρήγορο, σε παγκόσμιο επίπεδο τηλεκατευθυνόμενο και μαζί μας το Φάνη Καρατσόλη.
Φανή, τι έφτιαξες ρε φίλε πάλι, τι είναι αυτό? Αυτό φίλε είναι μια ειδική έκδοση, μονάχα για σένα εννοείται, και για το Motor Festival που θα γίνει στο ΆΚΑ 3 με 5 Μαΐου. Πανικός. Και θα γίνει πανικός εννοείται, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και θα συμμετέσχω. Είναι... Για πες μου λίγο, συγγνώμη, γιατί μου στείλεις κάποια στοιχεία και την άλλη φορά που το έφτιαχνες μου λες είναι 40.000 στροφές, 120 χιλιόμετρα, τα 2 δευτερόλεπτα, κάτι για τρελά. Συγγνώμη, τόσο γρήγορο είναι. Ναι, είναι πολύ γρήγορο. Είναι στο μοντελισμό και στον κόσμο, παγκόσμια, είναι το δεύτερο γρηγορότερο τετράποδο σε όλη τη γη. Τι είπες τώρα? Ναι. Τώρα η... Τι ζούμε εδώ στο NG Power, παρακαλώ. Για πες, για συνέχιση. Συγγνώμη, να ξέρω κάτι. Αυτό δηλαδή είναι δικό σου δημιούργημα, εσύ το έχεις σκεφτεί όλο και το έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Όχι, είναι όπως οι φόρμουλες έχουν τα αμάξια τους και παίρνουν και βάζουν μοτέρ από άλλες εταιρείες. Mm-hmm. Έτσι και εμείς παίρνουμε από εταιρείες που φτιάχνουν τα αμάξια. Να, αλλά βάζετε το χεράκι για να βελτιώσετε. Εννοείται ότι είναι full βελτιωμένο από εμάς. Γιατί... Άρα είναι θέμα δικό σου η βελτίωση. Ναι, αλλιώς θα μπορούσε να υπέρχονται 40 τέτοια. Όχι. Άρα έχει να κάνει με σένα, ναι. Ναι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχουμε ιδιοφυΐες εδώ στην Ελλάδα, πραγματικά. Έχουμε ιδιοφυΐες. Για πες μου τώρα λίγο τα χαρακτηριστικά αυτού του οχήματος. Λοιπόν, είναι 1 προς 10, δηλαδή 10 φορές μικρότερο από το κανονικό αμάξι. Ποιο είναι το κανονικό του αυτό? Είναι Audi. 5. Mm-hmm. Okay, μπράβο. Λεμάν είναι αυτό το καπάκι το συγκεκριμένο. Από το κανονικό το αγωνιστικό, εννοείται. Και είναι 10 φορές μικρότερο από το κανονικό αυτοκίνητο. Και φαντάζομαι πολύ γρηγορότερο. Και να σου πω κάτι, επειδή εδώ πέρα είναι φωλιά τελικά. Βλέπω εδώ πέρα παντού. Γίνεται χαμό. Συγγνώμη, το αφήνω λίγο αυτό γιατί θα τα πάρω σπίτι. Καλά, θα το πάρω σπίτι. Ναι, Φάνη μου, που λες. Αυτό εδώ το ροζουλάκι που μου αρέσει, τι είναι? Το ροζουλάκι αυτό είναι ενός αγωνιζόμενου της ομάδας μας. Mm-hmm. Είναι άλλη κατηγορία. 1 προς 8. Είναι μεγαλύτερη κλίμα. Να κάνω μια ερώτηση. Είναι δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή τώρα αυτό παίζει δηλαδή σε κατηγορία, πάει με βάση την κατηγορία της κλίμακας. Με βάση την κατηγορία της κλίμακας, okay. την κίνηση, πώς θα δώσω την κίνηση, δηλαδή αν είναι τετρακίνηση, αν είναι πισωκίνηση. Παίζουν τα κυβικά των μοτέρ, παίζουν πολλά. Μπράβο. Θα μπορούσε να μα δείξει έτσι εδώ λίγο στο φακό κάποια στοιχεία μέσα από το μοτέρ, λίγο κάποια πράγματα. Έτσι να, για να καταλάβουμε λίγο περισσότερα. Αυτό είναι το μοτεράκι που πάει πάνω σε αυτό το. Α, ναι, το καφεδάκι μας, ναι, το καφεδάκι, πέτα καφεδάκια, έτσι, μπράβο, ναι, φέρε. Να πιούμε και ένα καφεδάκι, καταλαβαίνω, ναι. Σκάνε από παντού, η πληρωμή από μπροστά, από την άλλη πόρτα. Άρα, στην ουσία, αυτό εδώ είναι μέσα εδώ. Ναι, είναι για αυτό το αυτοκινητάκι, το συγκεκριμένο, τα κυβικά του είναι για αυτό το αυτοκινητάκι. Μπορούμε να τα ανοίξουμε, να τα δει λίγο καταρχήν ο κόσμος, πολύ ωραία, να το πιάσω εγώ σωστά. Ωραία. Ναι, καταρχήν πώς είναι γι' αυτό, είναι δύσκολο, εύκολο. Έχουμε όπως και στα κανονικά αμάξια τα αγωνιστικά. Ναι. Βασικά στα παλιότερα, τώρα πια έχουν γίνει με κουμπάκια όλα. Ναι. Έχουμε τις κοπήλες. Α, πολύ εύκολο. Βγαίνει. Πάρα πολύ ωραία. Και βγαίνει. Τραβάς από εδώ πέρα και τραβάς το καπάκι πόν και βγαίνει. Και έχουμε τα αμάξια από κάτω. Το βλέπουμε εδώ. Ο πύραυλος. Ναι. 120 χιλιόμετρα σε 2,4 δευτερόλεπτα. Ακριβώς, απίστευτο. Ακριβώς. Άρα δηλαδή στην ουσία αυτό που βλέπαμε πριν εδώ είναι ακριβώς αυτό εδώ. Το μοτεράκι, ναι. Κομμένο στη μέση. Κομμένο στη μέση, ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Τι θα θέλεις να πεις στα παιδιά της ηλικίας σου γενικότερα για να ασχοληθούν είτε με το μηχανοκίνητο είτε με αυτό το χόμπι? Θα ήθελα να πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο χόμπι. Από το να κάθονται δηλαδή με τα κινητά. Μπράβο, σε ένα Facebook ή Instagram μέρα, πλέον. Να μπορούσαν να ασχοληθούν, να μάθουν δύο πράγματα για τη μηχανολογία γενικά. Μπράβο. Να ξεβιδώσουν μια βίδα, να βιδώσουν, να δουν πώς δουλεύει και το αμάξι. Γιατί είναι ακριβώς προσωμείωση του αμάξιου του κανονικού δηλαδή. Mm-hmm. Έχει κανονικά τιμονιέρες, αναρτήσεις, τα πάντα όλα. Να σε ρωτήσω κάτι και τελευταίο. Πώς πάνε με τα σχολεία, πώς θα πας? Γιατί καλά. Είσαι σε μια φάση που. Για πες μου τώρα, λίγα πράγματα γι' αυτό. Πανελλήνιες. Ναι, μπράβο. Πάμε... Γιατί θες να περάσεις? Μηχανολόγος, μηχανικός. Τι θα παίρνει? Και ύστερα να κάνω και ένα. Θα πάω να τους μάθεις πώς να. Φαντάζομαι. Έχω κάποιες γνώσεις που βοηθάνε. Τουλάχιστον τεχνικά. Βοηθάνε αρκετά δηλαδή σε αυτά που θέλω να κάνω. Έτσι.
Και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Ευχαριστώ. Είσαι ένα άξιο παλικάρι και σε βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ δυναμικός. Και αυτό είναι πολύ θετικό για τα παιδιά που μας βλέπουν να φύγουν από τον καναπέ τους και από το PlayStation και από τις οθόνες της τηλεοράσεως και να βγουν έξω να ασχοληθούν με κάτι. Ό,τι και να είναι αυτό. Πρέπει να αρχίσουν να πολεμάνε. Και μ' αρέσει όταν βλέπω παιδιά σαν και εσένα που πολεμάνε στη ζωή τους και έχουν όνειρα, έχουν βλέψεις και τα ακολουθάνε. Προσπάθω. Μπράβο, να είσαι καλά. Έχω και ένα δωράκι να σου δώσω. Ο, τι έγινε. Μπορείς να μου το φέρεις λίγο το δωράκι. Αυτά είναι. Έτσι ρε παιδιά. Μέσα στο κουτάκι. Αρχίζουν και μελαδώνουν παιδιά, καταλαβαίνετε, λεθέας ανεβαίνει, είναι... Τι να κάνω. Γίνεται χαμός, γίνεται χαμός. Για... Το μαγικό κουτάκι. Oh. Έχω ένα μπρελοκάκι για εσένα. Τι είναι... Δεν και το πιστεύω. Που φτιάξα μονάχα. Τι έφτιαξε. Απίστευτο. Μπορείτε να τα ανοίξα. Θέλει να το. Βλέπετε εδώ τι έχει κάνει. Αυτοκόλλητα Motor Festival Engine Power KL Hero φυσικά. Με ένα πιστόνι, αν δεν κάνω λάθος. Πιστόνι. Πιστόνι από μοτεράκι. Αυτό φαντάσεις είναι βγαλμένο από μοτέρ. Έτσι. Από δικό μας μοτέρ. Μπράβο. Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Και με αυτό θα μπω στην αρένα και θα ανοίξουμε. Το Motor Festival. Δυναμικά. Έτσι. Σήμερα σας έχω κάτι δυνατό. BMW 520 από την εταιρεία bitros.com. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε έτοιμοι για ταξίδι. Ξεχωριστό τηλεοπτικό επεισόδιο του NG Power έφτασε στο τέλος του και εμείς περήφανα, χαρούμενα, συνεχίζουμε να ανεβάζουμε την τηλεθέαση στο μέγιστο. Συνεχίζουμε να δείχνουμε, να αναδεικνύουμε το μηχανοκίνητο χώρο και το μηχανοκίνητο κόσμο. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην επαρχία. Όποτε και να τύχει να μιλήσω με κάποια περιοχή, όλοι μιλάνε για το NG Power και για το Motor Festival. Αυτό δείχνει τον παλμό και τον απόϊχο που έχουμε ως εκπομπή αλλά και ως διοργάνωση σε πανελλαδικό επίπεδο. Όλοι πραγματικά του χώρου αναμένουν και περιμένουν είτε για να δουν την εκπομπή είτε για το ραντεβού που έχουμε 7-9 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο για το 20ο Motor Festival που θα είναι Gold Edition. Μια luxury έκδοση του Motor Festival γιατί θα γίνει ό,τι δεν έχει γίνει σε όλα τα προηγούμενα. Πάμε να ξεπεράσουμε το οτιδήποτε έχει υπάρξει ποτέ σε ελληνικό έδαφος. Καλό βράδυ, ραντεβού την άλλη εβδομάδα ξανά μαζί και μην ξεχνάτε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε like, YouTube, Instagram, TikTok και κοινοποίηση. Καλό βράδυ.